Βρισκόμαστε στο Club Cafe Maxot στην πλατεία Νέα Σμύρνη, εδώ όπου ο Πανιώνιος παρουσιάζει τις ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών για την αγωνιστική σεζόν 2014-2015. Μαζί μου έχω την αθλήτρια βόλεϊ του Πανιωνίου, Φωτεινή Μπίσκου. Φωτεινή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή αρχή να ευχηθώ. Νέα σεζόν ξεκινάει. Τι να περιμένουμε από την ομάδα του Πανιωνίου? Αρχικά θέλουμε να ξεκινήσουμε τη σεζόν μας να είμαστε όλες καλά, δυνατά. Να ευχαριστούμε πάντα τον κόσμο που είναι στο πλευρό μας. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Κάθε αρχή και δύσκολη που λένε, αλλά με κέφι, δουλειά, υπομονή και επιμονή, όλα θα πάνε καλά. Επειδή η αρχή είναι το ίμιση του παντός, τι έχεις να πεις για το πρώτο παιχνίδι, την πρώτη δοκιμασία της ομάδας? Σίγουρα στο πρώτο παιχνίδι κρίνονται όλα. Η προετοιμασία, όλο αυτό που γίνεται 2 μήνες τώρα. Είμαστε όμως έτοιμες και έχουμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά, οπότε δεν φοβόμαστε κάτι. Έχω μαζί μου τον Μάριο Βλαβιανό, αθλητή της ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου. Μάριο, καλησπέρα. Καλή αρχή καταρχάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να περιμένουμε από τον φετινό Πανιώνιο, από τη φετινή αγωνιστική σεζόν? Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας? Ξεκάθαρο στόχο είναι η άνοδος. Πάμε για το πρωτάθλημα. Και όσο πιο μακριά μπορούμε στο κύπελο. Μέσα από τις προπονήσεις θα το παλέψουμε, αλλά ξεκάθαρο στόχο είναι η άνοδος. Ποιες πιστεύεις ότι θα είναι οι δυσκολίες και οι ιδιαιτερότητες της φετινής αγωνιστικής χρονιάς για τον Πανιώνιο? Καταρχήν πρέπει να κερδίσουμε όλες τις ομάδες, είναι βασικό αυτό. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες στον Όμιλο, οι οποίες θέλουν να μας κερδίσουν, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θεωρώ ότι έχουμε το ρόστερ να ανεβούμε. Σίγουρα, επειδή η ομάδα έχει στόχο την άνοδο, όπως είπες, θα είναι και μια απαιτητική χρονιά κατά συνέπεια. Ναι, εννοείται, όλος ο κόσμος και οι έφοροι και η διοίκηση έχουν πολλές απαιτήσεις από εμάς. Προσπαθούμε μέσα από τις οργανώσεις και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Τι εύχεσαι για τη νέα σεζόν που ξεκινάει για σένα και τους συμπαίκτες σου? Υγεία, χωρίς τραυματισμούς και ένα καλό πρωτάθλημα και με το πρωτάθλημα, για το κύπελλο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα και καλή αρχή και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Έχω δίπλα μου τον γραμματέα του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου, κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, είμαστε εδώ πέρα σήμερα στην εκδήλωση της παρουσίασης των ομάδων βόλεϊ του Πανιωνίου. Γίνεται μια προσπάθεια γενικά από τον Σύλλογο να αναδειχθεί κι άλλο φέτος το τμήμα βόλεϊ της ομάδας? Καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτό που κάνει ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος είναι ένα από τα ιστορικότερα σωματεία της χώρας μας. Η ιστορία του πατάει σε 3 αιώνες. Είναι η συνέχεια του συλλόγου που υπήρχε στη Σμύρνη. Έχει 14 διαφορετικά τμήματα. Είναι ο μοναδικός σύλλογος στην Ευρώπη, το μοναδικό αθλητικό κλαμπ που διατηρεί 14 διαφορετικά αθλητικά τμήματα και έχει τη μεγαλύτερη υποδομή συλλόγου που υπάρχει στην Ελλάδα. Έχει τμήματα από σκάκι, πικμπον, κολύμβηση μέχρι τα καταξιωμένα δημοφιλή, ας πούμε, που είναι τα βόλεϊ, τα μπάσκετ, υποδομή μπάσκετ κτλ. Στο τμήμα του βόλεϊ και στους άντρες και στους γυναίκες κάνουμε μια προσπάθεια από την υποδομή μας. Αναδεικνύουμε, δουλεύουμε με νέα παιδιά, αναδεικνύουμε κομμάτια της υποδομής μας και χτίζουμε ομάδες οι οποίες πιστεύουμε ότι θα πρωταγωνιστήσουν στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες, στην Α1. Στο βόλεϊ των γυναικών είμαστε κοντά, είμαστε μία κατηγορία πίσω. Στο βόλεϊ των ανδρών είμαστε 2 κατηγορίες. Ναι, το τμήμα ανδρών είναι β' εθνική, το τμήμα γυναικών στην Α2. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η φετινή χρονιά και για τα 2 τμήματα? Νομίζω ότι και τα 2 τμήματα φέτος θα αλλάξουν κατηγορία. Οι άντρες θα ανέβουν στην Α2. Ήταν μία αδικία της περσινής χρονιάς στα play-off, δεν ανεβήκανε για ένα παιχνίδι. Και οι γυναίκες πιστεύω ότι αρχίσαν να χτίζονται πέρσι, γιατί είχαν πέσει κατηγορία από την Α1.
χτίστηκε μια ομάδα σιγά σιγά και νομίζω ότι φέτος θα καταφέρει να πάρει την κατηγορία. Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μαζί μου την παίκτρια του Πανιωνίου, Αγγελική Οικονομάκη. Αγγελική, καλησπέρα και σε σένα. Καινούργια αρχή, νέα σεζόν. Είδαμε εδώ πέρα και την ωραία εκδήλωση εδώ στο Mugshot. Πες μας για την ομάδα, τους στόχους, τι σκέφτεστε? Καταρχάς υγεία, πάνω απ' όλα, να έχουμε όλες τις αθλήτριες. Στόχος μας φέτος είναι η 40, μετά από 2 χρόνια που προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι φέτος θα τα καταφέρουμε. Ο γραμματέας του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου που μας μίλησε στην κάμερα ήταν αισιόδοξος ακόμα και για την άνοδο φέτος. Ναι, εγώ σαν Αγγελική Οικονομάκη πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε κι αυτό. Όλα γίνονται. Είστε αισιόδοξοι δηλαδή και εσείς για την φετινή πορεία της ομάδας. Ναι. Απλά προσπαθώ να κρύβω λόγια. Πιστεύεις ότι θα υπάρξουν δυσκολίες και ποιες θα είναι αυτές κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν προκειμένου η ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους της? Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια δυσκολία. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, αρκεί να υπάρχει υγεία σε όλες τις αθλητρίες κυρίως. Και δεν πιστεύω ότι κάτι άλλο θα μας επηρεάσει. Ωραία, εύχομαι καλή αρχή και καλή επιτυχία σε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.